Με κουκούλες και περίστροφα πήγαν να ποτίσουν χασισοφυτεία δύο ερεθιμιώτες που έπεσαν σε ενέδρα αστυνομικών. Η καλλιέργεια, η οποία αριθμούσε πάνω από 100 δενδρύλια, είχε εντοπιστεί νωρίτερα από αστυνομικούς, οι οποίοι τη φιλούσαν περιμένοντας τη στιγμή που οι δράστες θα έκαναν το λάθος να εμφανιστούν. Όπως και έγινε το πρωί της Τρίτης, υπολογίζοντας όπως φαίνεται τον καύσωνα, οι δράστες έσπευσαν αξιμέρωτα να ποτίσουν τα δενδρύλια για να μην υποστούν ζημιά στα παράνομα σχέδιά τους. Αστυνομικοί ακροβολισμένοι γύρω από την καλλιέργεια βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους καλλιεργητές που έφτασαν στο σημείο φορώντας μαύρες κουκούλες, ενώ ένας εξ αυτών ήταν ζωσμένος με περίστροφο, το οποίο δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει. Στην περιοχή είχαν προωθηθεί ήδη αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών και της ασφάλειας, των Ταερεθύμνου και Μιλοποτάμου, καθώς και της Όπκε, που έπεσαν πάνω τους και τους ακινητοποίησαν, κατάσχοντας το όπλο και 5 φυσίγκια. Στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, από το χώρο της καλλιέργειας εκριζώθηκαν 119 δενδρύλια με ύψος έως 1,5 μέτρο, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση και του αυτοκινήτου που χρησιμοποίησαν οι δράστες, οι οποίοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.